Ας δούμε λοιπόν τι μάθαμε στην πράξη. Θα χρησιμοποιήσουμε το Test for You γι' αυτό. Το Test for You είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό λογισμικό που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Από το 2003, περισσότεροι από 700.000 χρήστες εμπιστεύτηκαν το Test for You. Θα επιλέξουμε τις αντίστοιχες κατηγορίες και θα δοκιμάσουμε να λύσουμε μερικές ερωτήσεις. Το ζητούμενο της άσκησης φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης μας. Μας ζητάει να χρησιμοποιήσουμε την αντιγική εφαρμογή InfoLearn Antivirus για να ελέγξουμε ένα συγκεκριμένο φάκελο για ιούς. Η εφαρμογή InfoLearn Antivirus είναι μια εικονική εφαρμογή που χρησιμοποιείται καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν μπορεί να ανιχνεύσει για ιούς. Επιλέγουμε να ελέγξουμε έναν άλλο φάκελο και όχι το ζητούμενο και υποβάλλουμε την απάντησή μας. Έχουμε απαντήσει δηλαδή λανθασμένα. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα αυτόματα αξιολογεί την απάντησή μας ως λανθασμένη και στη συνέχεια μας δείχνει το βίντεο της σωστής απάντησης της ερώτησης. Την επόμενη, ας την απαντήσουμε σωστά. Θα επιλέξουμε μία με εκτυπώσεις. Πρέπει να εκτυπώσουμε ένα συγκεκριμένο αρχείο. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο αρχείο και επιλέγουμε εκτύπωση. Υποβάλλουμε την απάντηση και, όπως το περιμέναμε, είναι σωστή. Φυσικά δεν χρειάζεται να δούμε βίντεο σε αυτή την περίπτωση. Αν σας ενδιαφέρει το Test for You, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας και να δοκιμάσετε την δωρεάν δοκιμαστική έκδοση. Μπορείτε να βρείτε όλες τις βιντεολίστες των ασκήσεων του Test for You στο κανάλι μας. Μην χάνετε χρόνο, εγγραφείτε!